μιλούμε σε κανένα, μην μας ακούσουν, δεν είναι λάγιο. Είναι στον αέρα. Πες μου λίγο τι γίνεται φέτος. Σε πολύ έρχεσαν πάρα πολλές γυναίκες για να σε κατακτήσουν. Τι γίνεται. Ευχαριστώ όλα τα κορίτσια που ήρθαν για τα δοκιμαστικά. Ήταν χαρά μου και τιμή μου. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά η κατάληξη είναι αυτή που βλέπετε σήμερα. Και είμαι πάρα πολύ τυχερός και χαρούμενος που έχω αυτά τα δύο παιδιά μαζί μου. Παιδιά με την καλή έννοια. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, όριμοι και οι δύο. Και έχουν και πείρα και έχουν και καλή διάθεση δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που γίνεται και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα και καινοτομίες. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις, ζωντανά link από διάφορα σημεία. Θα έχουμε νέες καινοτομίες ό,τι αφορά Skype και την σύνδεση με τους απόδημους που θα τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Θα έχουμε μαγειρική, γυμναστική, αισθητική, υγεία, παιδεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουμε καλή διάθεση της παρέας αυτής της εξαιρετικής. Όχι, δεν είχε απόφαση τίποτα. Να, ότι γράφεται καμιά φορά ίσως να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν ήταν και η Τζόρση εδώ, καλοπροαίρετα και καλοδεχούμενη θα ήταν. Είναι απόφαση όμως της διοίκησης και της διεύθυνσης. Αυτά τα πράγματα δεν αφορούν εμάς. Αμάς αφορά το τελικό αποτέλεσμα που γίνει στον αέρα. Οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε συνάδελφο, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για να αποκλείεται. Είτε στην εκπομπή, γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είτε με οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο. Πώς βλέπεις την Αγγέλα Νικηφόρου εδώ σε ένα νέο ρόλο? Είναι νέος ρόλος, είναι εξαιρετική, είναι χαμογελαστή, είναι πανέμορφη, την βλέπω. Είναι στον αέρα τώρα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου για να μπούμε όλοι και πίσω πάλι ξανά στη ρουτίνα. Και εγώ το είδα. Μην νομίζω ότι δεν είχα άγχος με λίγα τώρα για να πω καλημέρα. Χτύπησε η καρδιά μου τα κάτω και είμαι και μια ηλικία. Εγώ και στο Θεοδούλο και στην Αγγέλα θα δώσω μια μεγάλη αγκαλιά και με φιλή, θα τους πω μπράβο και θα τους πω ότι αύριο ακόμα καλύτερη και κάθε μέρα ακόμη και πιο καλή. Για ποιον? Για τον κόσμο που έχει την καλή διάθεση να κάνει παρέα στην εκπομπή και να διαλέγει εμάς για να μας βλέπει. Ξέρεις και εσύ από τη δουλειά σας, εκπομπή. Είναι ευθύνη και είναι και υποχρέωση να σεβόμαστε αυτούς που μας διαλέγουν. Δεν είναι? Ακριβώς. Έτσι, και να είμαστε αγαπητοί, αγαπημένοι, αλλά και σαν να μας κάλεσαν στο δικό τους σαλόνι. Όταν καλείς κάποιος στο σπίτι σου, δεν οφείλεις και δεν θέλεις να τον φροντίσεις, αυτό κάνουμε κι εμείς. Την πρωινή μάχη υπάρχει και το Μέγα. Ναι. Τους έχεις δει? Έχω δει τα παιδιά, είναι εξαιρετικοί, τους έχουμε κάθε επιτυχία. Έχουμε μία ώρα κοινή, από τις 9 μέχρι τις 10, να είναι πάντοτε καλά. Ναι. Το πρωινό ξυπνήμα και η δουλειά είναι πολύ. Μία τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι και τόσο εύκολη, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Και θέλει και πάρα πολύ τρέξη. Όλοι οι καλή φορά, οι επιλογές γίνονται. Η κούρσα της τηλεθέασης είναι υποκειμενική καμιά φορά. Το σημαντικότερο είναι αυτό, να περνάμε όλοι καλά. Μάλιστα, μιλούσατε βεβαίως πολύ χαμηλά.